Είμαι τώρα στο έκτακτο δελτίο θύελης, κυρίες και κύριοι. Έξω από το στούντιο του Sky βρίσκεται ο ειδικός οικονομικός μετεωρολόγος μας, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης, μας ακούς? Ναι, Σία μου, σ' ακούω, αλλά θα σε μαλώσω, θα σε κάνω ντα. Κανένα έκτακτο δελτίο θύελης. Έκτακτο δελτίο ανάπτυξη έχουμε, γλυκιά μου Σία, και είμαι εδώ παρόν, εγώ Μπάμπης ο αποκέφαλος για το ζωντανό ρεπορτάζ μέσα από το μάτι του κυκλώνα της ανάπτυξης. Δείτε γύρω σας, βλέπετε γύρω σας τα πρωτοβρόχια της ανάπτυξης. Το κυβερνητικό φθινοπορεινό αναπτυξιακό σχέδιο προχωράει όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί. Τα μεγάλα έργα, ένα βήμα πριν την έξοδό μας από το μνημόνιο, έρχονται στην ώρα τους όπως είχαν προγραμματιστεί από την Αγία Τρόικα, την κυβέρνησή μας και τη μητέρα φύση βοήθειά της. Ποια είναι τα μεγάλα έργα, Μπάμπη? Οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, τα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν. Ακριβώς, Σία μου. Αυτή είναι η οπτική των τεμπελόσκυρων μπαχαλάκιδων, Σία μου. Να χαρώ το αποκέφαλό μου. Δεν το περίμενα από σένα. Εκεί που ο τελπαχανάς Έλληνας βλέπει ένα ποτάμι που ξεχύλισε και παρέσυρε αυτοκίνητα, η οσία συγκυβέρνηση βλέπει το σχέδιό της για την κατάργηση των ακτοπλοϊκών μονοπωλίων στο Αιγαίο. Τέρμα πια τα έξοδα για ναύλα σε παμπάλια κακοσυντηρημένα πλοία. Η κυβέρνηση, σαν άλλος, η Ιωάννης Μεταξάς, βοήθειά μας, λέει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στους εφοπλιστές και ανοίγει το δρόμο στην απευθεία σύνδεση του νέου λιμανιού του Κηφισιού με την Κρήτη. Είναι ένα μυράκολο, Σία μου. Το είναι απίστευτο. Πρώτη φορά ακούω την είδηση, Μπάμπης μου. Ναι, μα γι' αυτό είμαι εδώ, Σία μου. Απευθεία σύνδεση λιμένα Κηφισιού με όλα τα λιμάνια της Κρήτης σε λιγότερο από μία ώρα. Μανιφίκ, χωρίς έξτρα βενζίνες, χωρίς εισιτήρια σε πλοία, χωρίς την κόπωση της πολύωρης οδήγηση. Παπαπα, ιδία. Ναι, τεμπελόσκυλε ευνοημένοι. Χωρίς να κουράζεστε, θα φτάνετε στην τροπική Κρήτη. Σε μία ώρα και θα θαυμάζετε τις εξωτικές παραλίες της και την άγρια ομορφιά τοπική πανίδα της. Σε μία ώρα θα είστε δίπλα στο Σύφι. Να, εδώ, στο Σύφι. Γι' αυτό κάπου. Το κροκόδιλο ξεκούραστα μέσα από το αμάξι σας, παίζοντας με το κινητό σας, ακούγοντας τον φίλο Άρης Πορτοσάλτης στο ραδιόφωνο του Sky. Όλα αυτά σε μία ώρα, αν είναι ευνοϊκοί άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα. Σύφη, συμφωνείς, ναι, αγόρι. Και αν δεν φυσάει, Μπάμπης μου, πώς θα φτάσουν στη Λεβεντογένα Κρήτη οι τουρίστες, οι ιδιοκτήτες των παρασυρμένων γιοτοχή? Τότε, Σία μου, θα γίνεται σπονδύ στη Θεά Τρόικα. Θα θυσιάζεται στο βωμό που θα στηθεί έξω από το Sky ένα Σιριζέος για να κατευνάσει τη Θεά και τα ρεύματα να οδηγήσουν τα τεμπελόσκυλια στη Ρακή, τα ξεωτήγανα στους ντάκους και τον Σύφη. Αγορίνα μου, Σύφη μου. Και τα έργα ανάπτυξη δεν σταματούν εκεί, Σύφη μου. Συγγνώμη, Σία μου, σε μπέρδεψα, Σύφη, ναι. Μένω με αγωνία, Μπάμπης, να μας πεις τα υπόλοιπα έργα, παρακαλώ. Σία μου, ποταμόπλια ανάπτυξη θα περιφέρονται σε τακτά δρομολόγια γύρω από τα φουσκωμένα ρέματα και τα πλημμυρισμένα στενά της πρωτεύουσας. Να χαρώ το αποκέφαλο κεφάλι μου που κάνει γκλουπ γκλουπ. Οι θυγόπονοι ρεμπεσκέδες θα μπορούν να επιβιβάζονται και να απολαμβάνουν τη βόλτα τους πάνω στα ποταμόπλια με ένα συμβολικό εισιτήριο. Θα μπορούν να ψαρεύουν φρέσκα ποταμόψαρα, να κάθονται και να γνατεύουν το θαλάσσιο τοπίο της Μεσογείου να αντικουπαστεί. Έχουν προγραμματιστεί και διάφορα events με extreme sports όπως η κατάβαση της Πατησίων με κανόε καγιάκ και άλματα με θαλάσσιο σκι στη λιμνοθάλασσα του Συντάγματος έξω από το μνημείο του Άγνωστου Δίτη. Βουτιές στην ανάπτυξη, Σία μου, το λέω και μου πιάνει ένα σύγκριο μνημονιακό αυτή τη στιγμή. Σία μου. Μένω με το στόμα ανοιχτό. Τεράστια σχέδια που κανείς δεν γνωρίζει, Μπάμπης μου. Και μας τα αποκαλύπτεις εσύ πρώτος όπως πάντα. Ακριβώς, Σία μου, και για τους πιο ρομαντικούς, εκτός από τα ποταμόπλια, θα υπάρχουν γραφικές γόνδολες με ηλιοκαμένους γυμνασμένους γονδολιέριδες για τα ζευγάρια καμάτων που θα θέλουν να περιηγηθούν στα νέα κανάλια που κυβέρνησε συνεργασία η κυβέρνηση και να κάνω και το σταυρό μου. Με τα βουλωμένα φρεάτια και τον επίτηδες ανέτοιμο κρατικό μηχανισμό έφτιαξαν για μας και τα παιδιά μας. Μια νέα Βενετία θα γίνει το Μενίδη και celebrities από όλο τον κόσμο θα έρχονται και θα παντρεύονται στα ξενοδοχεία όποτε φτάνει το φθινόπωρο στην Ελλάδα. Θα πήξουμε στους πλούσιους τουρίστες, Σία μου. Θα πήξουμε, στο λέω. Και συμφωνεί και ο Σύφης εδώ πέρα. Κύριε Μπάμπης. Ναι, εγώ ίδιος, ναι, παρακαλώ. Εμπρός. Λίγες δηλώσεις. Πείτε μας δύο λόγια για τον ντέρμπι. Πώς είδατε τον Παναθηναϊκό? Απίθανο μπορώ να σας πω. Σαν την Ελλάδα που ονειρευόμαστε όλοι μας. Μα ο Παναθηναϊκός έπαιξε κυρίως άμυνα. Ακριβώς. Μπορώ να σας πω ότι μόχθησε όπως πρέπει να μοχθεί και το κοπρόσκυλο Έλληνας για να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις στην εφορία. Ενώ οι άλλοι μπαχαλάκηδες του Μίτσελ με τρεις πάσες ήθελαν να κάνουν γκολ. Η γνωστή ευκολία του τεμπελόσκυλου του Έλληνα. Τι να λέμε τώρα. Μπάμπης, τι μπορεί να σκέφτηκε ο διαιτητής στη φάση του γκολ? Τι να σκέφτηκε, εννοείται. Ότι ήρθε η ανάπτυξη. Τρία χέρια είδε ότι έχει ο Πέτριτς. Ανάπτυξη παντού. Σε χέρια και πόδια. Ανάπτυξη του σχολείου, του πανεπιστημίου, ανάπτυξη των γηπέδων, ανήλικων με γηπέδων, ανάπτυξη της πράξης, της τάξης, του οδείου, των δύο, του ενός, του μηνός, του Νίκου, του ενηλίκου, της πίστας, της νύστας, της ωραίας παρέας, της ομάδας, ανάπτυξη και πάση Ελλάδος. Αλαφούζος να πούμε. Ευχαριστώ.